το γραφείο του ΕΛΓΑ, που κάνει περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που ενεργοποιεί αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, το έχουμε αναγγείλει ότι θα γίνει άμεσα. Ο χώρος έχει βρεθεί, όπως έχουμε πει, είναι στο κτίριο της περιφέρειας και σύντομα θα βγει και η προκήρυξη για τα δύο άτομα που θέλουμε. Θέλουμε έναν γεωπόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και ένα διοικητικό υπάλληλο, όπου θα στελεχώσουν το συγκεκριμένο γραφείο. Και μια και μου δόθηκε η αφορμή στην ερώτησή σας, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Δεν θα υποκαταστήσει επουδενή τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, που είναι και οι άμεσοι συνεργάτες του ΕΛΓΑ. Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γεωπονική εμπειρία, γνώση, δεν κατέχουν κάποιο γεωπονικό πτυχίο, μερικές φορές δεν μπορούν να δώσουν πλήρης στοιχεία ή πληροφορίες στους πληγέντες, αγρότες και κτηνοτρόφους. Και αυτό θα λειτουργήσει σαν ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ της περιφέρειας, των πολιτών της περιφέρειας και του ΕΛΓΑ. Σίγουρα θα πρέπει οι πληγέντες να αναπευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ σε κάθε δημοτική ενότητα. Από εκεί πέρα, αν θέλουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που θα δώσουμε, είτε θα μπορούν να επικοινωνήσουν και ηλεκτρονικά. Και η δουλειά των δικών μας υπαλλήλων είναι να ενημερώνουν έγκυρα και έγκαιρα τον ΕΛΓΑ το τι ακριβώς συμβαίνει. Γραφείο, γιατί πολλά υπόθηκαν και γι' αυτό, γραφείο γίνεται για πρώτη φορά, καθότι δεν προβλέπεται από τον οργανισμό. Το έχω πει και σε προηγούμενη μου τουλάχιστον συνέντευξη, ότι ο οργανισμός του ΕΛΓΑ προβλέπει να υπάρχει ένα υποκατάστημα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, έτσι λέγεται. Και από εκεί πέρα έρχονται, όποτε γίνει αναγγελία ζημίας, το κλιμάκιο ή οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ για να καταγράψουν τις ζημιές. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, μέχρι ότου γίνει ο καινούριος οργανισμός, ο οποίος θα προβλέπει να υπάρχει υποκατάστημα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε. Ίσα-ίσα μακάρι να γίνει και αύριο το πρωί, άμα γινόταν αλλαγή του οργανισμού, να έρχονταν αύριο το πρωί και να γινόταν το υποκατάστημα με έδρα την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όμως επειδή αυτό θα αργήσει, μέχρι να πάει ο οργανισμός, μέχρι να ενεργοποιηθεί, θέλουμε να υπάρχει ένα γραφείο για την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας. Δεν υποκαθιστούμε κανένα, δεν γινόμαστε εμείς ΕΛΓΑ, απλά εμείς ειδοποιούμε και το λέω ξανά πάλι, τον ελεκτικό ρόλο και τον ελεκτικό μηχανισμό τον έχει πάλι ο ΕΛΓΑ. Έτσι κι αλλιώς αυτά αναφέρονται ρητά στο σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον προηγούμενο Δεκέμβρη μεταξύ του Περιφερειάρχη μας και του κυρίου Λικουρέτζου, του Προέδρου του ΕΛΓΑ. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα στην περίπτωση δηλαδή μιας θαλαζόπτωσης που δημιουργηθούν προβλήματα είτε σε εμπελών είτε σε ελαιώνες. Πώς θα λειτουργήσει, τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης, πώς θα πρέπει να κινηθεί? Θα απευθυνθεί στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στη δημοτική ενότητα, το πρώτο βήμα. Σε περίπτωση που ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ, το λέω πάλι, είναι οι δημοτικοί πάλι οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αναλάβει και αυτό και είναι ένα επιπλέον φόρτο για αυτούς εργασίας, χωρίς να έχουν τη γνώση την απαραίτητη ώστε να μπορούν να πούνε ότι ναι, η χαλαζόπτωση αυτή, καλά, η χαλαζόπτωση είναι κλασικό παράδειγμα ζημίας, η οποία εμπίπτει στον οργανισμό. Αλλά όπως είχαμε την τελευταία θεομηνία, που για παράδειγμα πάρα πολλοί δεν γνωρίζανε αν μπαίνουν ή όχι τα αλιευτικά σκάφη ή τα αλιευτικά εργαλεία. Δεν γνωρίζανε το τι προβλέπει ο οργανισμός του ΕΛΓΑ. Εκεί πέρα έρχεται το δικό μας γραφείο, το οποίο μπορούν να απευθυνθούν, θα έχουν τη γνώση ο υπάλληλος που θα υπάρχει και ο γεωπόνος, για να μπορέσει να τους απαντήσει ότι αποζημιώνονται, δεν αποζημιώνονται και ότι πρέπει να γίνει αναγγελία. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχα σε άλλες περιοχές, οι οποίες είχαν πληγεί από θεομηνία, στην οποία δεν υπήρχε ανταποκριτής του ΕΛΓΑ. Ή εκείνη τη στιγμή ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ δεν μπορούσε, ήταν απασχολημένος κάπου αλλού. Θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο γραφείο της περιφέρειας που έχει συστήσει με τον ΕΛΓΑ, να κάνει την αναγγελία και από εκεί και πέρα ο υπάλληλός μας πάλι να του κάνει αναγγελία εκάτω στα κεντρικά στον ΕΛΓΑ.